Κυρίες και κύριοι, μεγάλη σημασία θα έχει η επίσκεψη του Πρόεδρου Αναστασιάδη στη Ρωσία στα τέλη Οκτωβρίου, δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης στην Κύπρο, Στάνης Λαφοσάτσι. Είπε επίσης πως η Κύπρος είναι νούμερο ένα στις επενδύσεις στη Ρωσία και έκανε αναφορά σε σημαντικές συμφωνίες που αναμένεται να υπογραφούν στη Μόσχα ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο κ. Σάτσι κλήθηκε να σχολιάσει και το ζήτημα που προέκυψε με την υπόθεση του Αμερικανού Bill Browder. Ο Ρώσος πρέσβης είπε πως δεν πρόκειται για διαφωνίες με την Κύπρο, αλλά για διαφωνίες μεταξύ της Ρωσίας και του Μπρόντερ. Σημείωσε πάντως πως παραμονές της επίσκεψης Αναστασιάδη αυτό δεν ήταν και τόσο καλό για τις διμερείς σχέσεις. Είχαμε συνεδρίαση της Μεικτής Επιτροπής για Οικονομική Συνεργασία μεταξύ Κύπρου και της Ρωσίας και ήταν πολύ επικεφαλής. Και νομίζουμε πως θα στην Μόσχα υπογράψουμε 5-6 συμφωνίες που έχουν σημασία και για τις δύο χώρες. Λοιπόν, περιμένουμε πως η επίσκεψη του Προέδρου θα είναι επιτυχής. Κύριε Πρεσβή, είναι και ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει τελευταία με αυτή την, αν θέλετε, διαφωνία που έχουν εκφράσει οι ρωσικές αρχές, το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα σχετικά με μια έρευνα που γίνεται εναντίον κάποιου πολίτη, του William, του Browder. Ναι, είναι ότι ναι. Τον Browder. Δεν είναι διαφωνίες με την Κύπρο, είναι διαφωνίες μεταξύ της Ρωσίας και του Browder. Έχει αρπάξει, έχει κλέψει πολλά χρήματα από Gazprom, ρωσική εταιρεία, όπως ξέρετε, και εμείς προσπαθούμε να βρούμε τα άκρη και νομίζω πως θα το έχουμε και συνεχίζεται το δικαστήριο στην Ρωσία πάνω σε αυτό το θέμα. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεταξύ εμάς και του Browder. Έχει εκφραστεί δυσαρέσκεια όμως από τις ρωσικές αρχές για την στάση που τήρησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όχι, όχι. Ο Browder έχει αποταθεί στο δικό σας δικαστήριο και εμείς νομίζουμε πως παραμονές της επισκέψεως του Προέδρου αυτό ήταν κάπως όχι και τόσο καλό για τις διμερείς μας σχέσεις. Την ετοιμότητά του για επανέναρξη των συνομιλιών στο πλαίσιο.